για την Κρήτη σήμερα, που σε ένα 24ωρο θρηνεί 5 ανθρώπους σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο, που κατέληξαν από επιπλοκές της νόσου. Μάλιστα, η Διευθύντρια της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, Λένα Μπορμπουδάκη, που μίλησε στην Κρήτη TV, αναφέρθηκε σε αυτή την τραγική εξέλιξη, προτρέποντας για μία ακόμη φορά τους πολίτες του νησιού να εμβολιαστούν. Παράλληλα, στα ίδια ποσοστά παραμένουν και σήμερα Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου νοσηλείες κορονοϊού στην Κρήτη, σε σύγκριση με τα στοιχεία της 5ης 2 Δεκεμβρίου. Ειδικότερα, 118 είναι οι άνθρωποι, οι ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της Κρήτης, ενώ χτες ήταν 119. Από τους 118 ασθενείς, 97 νοσηλεύονται στις κλινικές COVID και 21 στις μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων 16 έχουν διασωληνωθεί. Είναι αλήθεια, σήμερα είναι από τις ημέρες όπου έχουμε χάσει αρκετούς στο νησί μας, 5 άνθρωποι από Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, όπου νοσηλεύονταν όλο το προηγούμενο διάστημα στα νοσοκομεία μας, δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τον ιό. Ωστόσο, αυτό που θα πρέπει να πούμε για να μην υπάρξει πανικός και στον κόσμο είναι ότι αρκετοί από αυτούς είναι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι είναι αρκετά μεγάλης ηλικίας, με πολλά υποκείμενα νοσήματα, κάτι όμως το οποίο φυσικά δεν μπορεί να αποτελέσει έτσι έναν παράγοντα που δεν μας θλίβει. Δεν, οποιαδήποτε ανθρώπινη ζωή όταν χάνεται είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν μπορεί να αντικατασταθεί και είναι πολύ οδυνηρό. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν προχωρήσει στον εμβολιασμό τους και έχασαν τη ζωή τους είναι ένας άνδρας και μία γυναίκα. Ένας εξ αυτών μάλιστα είναι σχετικά μικρής ηλικίας, χωρίς ιδιαίτερα υποκείμενα νοσήματα, και αυτό είναι που προβληματίζει. Αντίθετα, οι άνθρωποι που δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους και ήταν εμβολιασμένοι είναι 2 άνδρες και μία γυναίκα, όπου είναι άνθρωποι αρκετά μεγάλης ηλικίας. Είναι ο ένας μάλιστα εξ αυτών ήταν 95 ετών, με αρκετά συνοδά νοσήματα.